Καλημέρα, καλημέρα και λέω καλημέρα γιατί το σημερινό challenge, η σημερινή δοκιμασία αφορά στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Αφορά την πρωινή μας ρουτίνα. Δύο λεπτά να βολευτώ εδώ που κάθομαι, έχω μπουρδουκλώσει τα πόδια μου σαν την όλη του ποπάει. Λοιπόν, πρωινή ρουτίνα. Συνήθως την έχουμε ταυτίσει αυτό το πρωινό ξύπνημα με στρες, με γρήγορα δεν προλαβαίνω να κάνω όλα αυτά που θέλω, με μία δυστυχία, με μία κακοκαιφιά. Να τα αλλάξουμε, ρε παιδιά, όλα αυτά. Διότι όλη μας η ζωή, η κάθε μέρα μας, έχει ένα πρωινό ξύπνημα. Δεν γίνεται η κάθε μέρα μας να μας περνάει από συμπληγάδες για κάποια λεπτά ή ένα κομμάτι της ημέρας και να το κουβαλάμε όλο αυτό το στρες και το άγχος και τη δυστυχία και την ακεφιά σε όλο το υπόλοιπο 24ωρο. Οπότε λοιπόν, έρχομαι εδώ με πρόταση. Με πρόταση σημαντική και φιλόδοξη να αλλάξουμε τη ρουτίνα του πρωινού ξυπνήματος και να φέρουμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με καλή διάθεση, θες να το πεις. Με μπουστάρισμα ενέργεια στον οργανισμό, θες να το πεις για να βγάλει την υπόλοιπη μέρα με άνεση. Όπως θέλεις, πες το. Θα μοιραστώ μαζί σας τη δική μου τη ρουτίνα. Αυτά που κάνω και ομολογώ ότι κυρίως τα κάνω όταν είμαι καλά. Το challenge στο προσωπικό το δικό μου είναι να το εφαρμόσω και αυτό όταν δεν πάνε όλα τα υπόλοιπα καλά, οπότε έχω χάσει πάλι την μπάλα και θα ζητήσω από τον εαυτό μου να επαναφέρει τουλάχιστον την πρωινή ρουτίνα για να με βάλει αυτό λίγο πάλι σε ένα δρόμο να ξαναβρω και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί συνήθως όταν αλλάζει η ρουτίνα της υπόλοιπης ημέρας, μπερδεύομαι λίγο κι εγώ και το χάνω και χάνω και την καλή ρουτίνα του πρωινού. Άρα λοιπόν για μένα το challenge είναι να το βάλω στην καθημερινότητά μου. Για σας είναι να ξεκινήσετε να το βάζετε. Καλό θα ήταν κάθε μέρα τέλος πάντων. Έχω δει ότι όσο το κάνω σε σταθερή βάση με ωφελεί πάρα πολύ. Τι να σας λέω τώρα, ψέματα να σας πω. Δεν θα σας πω. Γιατί δεν λειτουργεί μαγικά και μεταφυσικά. Είναι πολύ πρακτικά πράγματα που βοηθάνε και το σώμα και το μυαλό και την ψυχούλα μας τέλος πάντων να κάνει ένα ωραίο ξεκίνημα, μία ωραία έναρξη για την μέρα. Θα σας πω λοιπόν τι κάνω εγώ στη δική μου την καθημερινότητα και θέλω να μου πείτε και εσείς τι κάνετε ή αν δεν κάνετε, αφού κάνετε όλα αυτά που θα σας προτείνουμε εμείς, πώς βιώνετε την έναρξη της ημέρας σας με αυτή τη ρουτίνα που θα οργανώσουμε. Πρωινή ρουτίνα ανδριανή. Σηκώνομαι το πρωί και σηκώνομαι λίγο νωρίτερα από όλους τους άλλους. Δηλαδή, εάν το οικογενειακό εγερτήριο είναι στις 7, θα σηκωθώ 7 παρατέταρτο, 7 παρα 20 ή έστω 7 παρα 10. Αλλά θα αφιερώσω στον εαυτό μου χρόνο πριν ξεκινήσουν όλοι οι υπόλοιποι, παιδιά, σκυλιά, σύντροφος κτλ. Με το που θα σηκωθώ, τεντώνομαι σαν τον Κωνσταντάρα. Το χρειάζεται το σώμα αυτό, χρειάζεται λίγο να φύγει από τη στάση που είχε τόσες ώρες ενώ κοιμόμασταν. Θα πιω μπόλικο νερό, έχω δίπλα μου νερό, πίνω όσο αντέχω και όσο ευχαριστιέμαι. Το κινητό συνεχίζω να το έχω σε flight mode από το προηγούμενο βράδυ. Δεν θα πάρω το κινητό στα χέρια μου να δω τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θα τα μάθω αργότερα. Ας μου χαλάσει η διάθεση από αυτά αργότερα. Ούτε θέλω ξεκινώντας την ημέρα μου να έρχονται χιλιάδες ειδοποιήσεις που θα με αποσπάσουν και θα με στρεσάρουν ότι έχω πράγματα να δω, να κάνω catch-up, να δώσω feedback. Καλά τα λέω τα αγγλικά. Θα βρω και στα ελληνικά σας το πω σε επόμενο βίντεο. Παραμένει λοιπόν το κινητό εκεί. Τεντώματα. Νερό. Θα πάω στο μπάνιο να πληθώ τέλος πάντων να κάνω τα δικά μου και μετά θα κάνω μία γυμναστική. Πώς το είπα αυτό τώρα, μία γυμναστική. Θα κάνω λίγο άσκηση. Που άσκηση σημαίνει τι? Μπορεί να είναι stretching. Μπορεί να είναι ωραία γιόγκα. Ωραία γιόγκα. Να είναι γιόγκα που εμένα μου αρέσει γι' αυτό και είναι ωραία. Μπορεί να κάνω την παραδοσιακή, την ωραία τη γυμναστική. Με τα βάρη μου, με τους κοιλιακούς μου, με τα καθίσματά μου, με τα λάστιχά μου. Θα μου πεις από το κεφάλι μου, θα τα κατεβάσω. Όχι, παιδιά. Όσοι έχετε πάει γυμναστήριο, ξέρετε 5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Καλό είναι, εάν δεν έχετε πάει, να συμβουλευτείτε έναν άνθρωπο για να μην έχετε τραυματισμούς. Όσοι έχετε μια σχετική εμπειρία, μπείτε σε ένα YouTube να δείτε set ασκήσεων που προτείνουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη γυμναστική, σοβαροί instructors, σοβαροί προπονητές. Basic πράγματα, μην πάτε τώρα να κάνετε εκεί ένα όργανο γυμναστική στο σπίτι από εκεί που δεν ξέρετε μέχρι χθες πώς σηκώνουμε ένα βαράκι. Προσέχουμε. Απλά πράγματα για να κινητοποιήσουμε λίγο τον οργανισμό μας. Τώρα αν είστε κομμανέτσι, με γεια σας, με χαρά σας, κάντε τα ακροβατικά σας. Μετά θα κάνω τη γυμναστική μου, θα μπορώ να κάνω ένα ντουζάκι στα γρήγορα. Βγαίνοντας, θα κάτσω
στην πόρτα, στην μπαλκονόπορτα του δωματίου μου, που έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό και μπορώ να δω τον ήλιο που έχει βγει ήδη εκείνη την ώρα που σηκώνομαι εγώ, αλλά ξεκινάει να ανεβαίνει στον ουρανό, οπότε έχω φως και έχω και ήλιο στα μούτρα μου εκείνη την ώρα, στο πάτωμα που κάθομαι. Έχω ετοιμάσει ένα ωραίο φέψιμα, βοτανάκι εδώ της Κρήτης ή ό,τι άλλο ευχαριστιέστε εσείς, και θα δώσω στον εαυτό μου λίγο χρόνο. 2 λεπτά, 3, 4, 5, αναλόγως εκείνη την ημέρα πώς πάει το πρόγραμμα γενικώς. Και δεν θα κάνω τίποτα. Απλά θα πιω το τσάι. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Τη μυρωδιά που έχει το τσάι μου, τη γεύση που μου αφήνει στον ουρανίσκο μου, την αίσθηση που έχω στο σώμα μου, ότι έχει κινητοποιηθεί από τη γυμναστική, ότι είναι καθαρό και μυρωδάτο από το μπάνιο. Δίπλα μου πάντα έχω ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Αφού δώσω στον εαυτό μου αυτό το χρόνο να κάνει τίποτα και να απολαύσει τη στιγμή, θα πάρω το τετράδιό μου. Τι θα κάνω, τι θα γράψω. Μπορεί να κάνω την άσκηση ευγνωμοσύνης που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ευχαριστώ μου για όσα αισθάνομαι ότι είναι σπουδαία στη ζωή μου. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα μεγάλα και τρανά. Μπορεί να είναι απλά το ότι ξύπνησα υγιής σήμερα. Μπορεί να γράψω τα όνειρά μου. Μπορεί να γράψω το πώς θέλω να είναι η ζωή μου σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια από τώρα. Μπορεί να γράψω κάτι που με ταλαιπωρεί και με στεναχωρεί και απλά θέλω να το γράψω για να βγει από μέσα μου. Μπορεί να γράψω το ψώνι του σούπερ μάρκετ. Ναι, το παραδέχομαι, τίποτα φοβερό, spiritual, αλλά είναι κάτι που το έχω μέσα μου σαν πληροφορία. Θέλω να το βγάλω, καταγραφεί, να φύγει από μένα. Και κάπως έτσι θα κλείσει η ρουτίνα μου. Θα σηκωθώ, θα πω τις καλημέρες μου, αλλά πριν ξεκινήσει ο μαραθώνιος της καθημερινότητας, έχω αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Θέλετε εσάς να σας βγει σε 10 λεπτά, να σας βγει. Θέλετε λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί με τόσες που σας πρότεινα, μάλλον 10 λεπτό δεν βγαίνει, ειλικρινείς να είμαστε, αλλά στο 20 λεπτό σας εγγυώμαι ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά, 100%. Αφιερώστε λοιπόν αυτά τα 20 λεπτά καθημερινά στον εαυτό σας και θα με θυμηθείτε, που έλεγε και η μάνα μου. Στα έλεγα, δεν στα έλεγα, ότι θα πάει καλά η μέρα σου άμα το ξεκινήσεις έτσι. Δοκιμάστε το, αν έχετε όρεξη και διάθεση, τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό εδώ, μία πρόταση κάνουμε. Θα ήθελα πολύ να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας την πρωινή ρουτίνα. Τι είναι αυτό που σας βοηθάει να ξεκινήσετε όμορφα την ημέρα σας και τι είναι αυτό που σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε με ενέργεια, πνευματική διάβγεια, σωματική δύναμη, αντοχή όλη την ημέρα, όλο το υπόλοιπο ή το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας. Αν δοκιμάσετε τα δικά μας, πείτε μας πώς σας πήγε όλο αυτό. Σας κάνει καλό όλο αυτό που σας προτείνουμε. Λοιπόν, σας φιλώ, σας καλημερίζω once again, σας στα ελληνικά για μία ακόμη φορά και θα τα πούμε με τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις.